Καλησπέρα. Ένα πολύ σύντομο μάθημα θα είναι αυτό εδώ. Θα ασχοληθούμε με ένα μοντζουλάκι της Python, το οποίο είναι το HipQ, το οποίο υλοποιεί τον σωρό ελαχίστων. Μια πολύ γνωστή δομή δεδομένων, πάρα πολύ χρήσιμη, στην περίπτωση που θέλουμε να πάρουμε τα νη μεγαλύτερα ή τα νη μικρότερα στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε μια λίστα, ας πούμε, και είναι πολύ αποδοτικότερη σε σχέση με το να κάνουμε τις γνωστές διαδικασίες, το να ταξινομήσουμε, ας πούμε, και να βρούμε τα μεγαλύτερα η τα μικρότερα στοιχεία. Είναι γραμμικό ο χρόνο ο οποίο απαιτείται για να κάνει αυτή την πράξη. Ε, έχουμε και ένα αναλυτικό μάθημα στα βίντεο των δομών δεδομένων που έχει πιο αναλυτικά τη θεωρία. Θα κάνουμε μια μικρή αναφορά τώρα εδώ στη θεωρία και αμέσω μετά θα δούμε τις συναρτήσεις τις οποίες προσφέρει η Python για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Οπότε έχουμε αυτό εδώ το module, μοντελοποιεί το σωρό των ελαχίστων και ο σωρός ελαχίστων είναι μια δομή δεδομένων που διατηρεί τα δεδομένα σε ένα δέντρο με την ιδιότητα ότι κάθε κόμβος είναι μικρότερος από τα παιδιά του και είναι σχεδόν πλήρες, όπω λέμε, στην ορολογία των δέντρων. Παρατήρησε τώρα αυτό εδώ το δέντρο λέει η θεωρία κάθε κόμβος του δέντρου έχει τιμή μικρότερη από τα παιδιά του. Έτσι. Δηλαδή το 2 ας πούμε, που είναι στη Ρίζα έχει τιμή μικρότερη από το 7 και από το 3. Το 7 ομοίως έχει τιμή μικρότερη από το 14 και το 12. Και αν είχαμε ένα πολύ μεγάλο δέντρο τότε πάντα θα είχε αυτή την ιδιότητα κάθε κόμβος να έχει τιμή που είναι μικρότερη από τα παιδιά του. Τώρα, είναι σημαντικό ότι όλες αυτές τις βελτιοστοποιήσεις στο χρόνο εκτέλεσης επιτυγχάνουν γιατί αποθηκεύεται με έναν κομψότερο από το δέντρο, όπου αποθηκεύεται σε μορφή πίνακα και μάλιστα η αποθήκευση μπορούμε να τη σκεφτούμε ότι γίνεται κατά επίπεδα, δηλαδή πρώτα θα αποθηκευτεί το 2, μετά το 7 και το 3, μετά το 14 και το 12 κτλ. Και το σημαντικό είναι ότι βέβαια ο πίνακας αυτός δεν είναι ταξινομημένος, Ωστόσο, έχει μια ενδιαφέρουσα ιδιότητα ότι σίγουρα στην πρώτη θέση έχουμε το μικρότερο στοιχείο. Εντάξει. Και υπάρχουν οι αλγόριθμοι οι οποίοι κρύβονται από πίσω, ούτω ώστε αν βάλουμε ένα καινούριο στοιχείο ή αν αφαιρέσουμε το μικρότερο στοιχείο, τότε αυτό να γίνει με ένα πολύ γρήγορο τρόπο. Εντελώ εποπτικά να πούμε τον αλγόριθμο, αν προσθέτουμε ένα καινούριο στοιχείο, ο αλγόριθμο δουλεύει ω εξή ας πούμε ότι θα προσθέσουμε το 8 ως καινούριο στοιχείο έτσι τότε θα πάει και θα το βάλει στην επόμενη θέση σκεπτόμενη κατά επίπεδα εντάξει δηλαδή είναι διαδικό το δέντρο καταρχάς οπότε πηγαίνουμε κατά επίπεδα αυτό κάτω από το 7 έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις πάμε στο 3 εδώ και πράγματι έχουμε καινή θέση και πάμε και βάζουμε εδώ το 8 και αμέσως μετά αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι γίνονται ανταλλαγές του καινούριου στοιχείου με τον πατέρα του εφόσον έχει μικρότερη τιμή το 8 τώρα έχει τιμή η οποία είναι μεγαλύτερη από το 3, οπότε κουτουλάει και δεν γίνονται ανταλλαγέ. Αν έβαζα όμω το 1, τότε θα γινόταν ανταλλαγή το 1 με το 3 και έπειτα ανταλλαγή το 1 με το 2. Και έτσι το 1 θα πήγαινε στη ρίζα. Και αυτό τώρα είναι πολύ πιο γρήγορο βέβαια σε σχέση με το να διατηρούμε την ταξινομία ακολουθία. Τώρα, όταν κάνουμε διαγραφή, διαγραφή κάνουμε πάντα του μικρότερου στοιχείου, έτσι, δηλαδή αυτό το στοιχείο, όπω είπαμε, είναι, έχει σίγουρα τη μικρότερη τιμή, είναι το ελάχιστο στοιχείο. Άρα λοιπόν, αν διαγράψω το 2, τότε αμέσω μετά ο αλγόριθμο προκειμένου να διατηρηθεί το δέντρο και να έχει την ιδιότητα, λέει το εξή. Λέει, πήγαινε στα παιδιά του 2, και δες που έχει τη μικρότερη τιμή. Και τη μικρότερη τιμή έχει το 3. Έτσι. Άρα λοιπόν, τι θα γίνει τώρα, το 3 θα πάει και θα πάρει τη θέση του. Οπότε το πρόβλημα τώρα μεταφέρεται στο δεξί υποδέντρο. Πάμε στο 3 δηλαδή και λέμε. Ποιο από τα παιδιά του έχει τη μικρότερη τιμή. Τη μικρότερη τιμή έχει το 8, άρα λοιπόν το 8 θα έρθει και θα πάρει τη θέση του 3. Έτσι χοντρικά δουλεύουν οι αλγόριθμοι αυτοί, τόσο τη αγωγή όσο και τη διαγραφή, που είναι οι σημαντικοί αλγόριθμοι. Η αποθήκευση εσωτερικά γίνεται σε μορφή πίνακα και αμέσω μετά η ανάλυση πολυπλοκότητα, δηλαδή που πιστοποιεί αυτό το οποίο είπαμε, δηλαδή ότι αν θέλω να βρω νη, έτσι, 5, τα 5 α πούμε ελάχιστα στοιχεία, τότε αυτό μπορεί να γίνει πολύ αποδοτικότερα σε σχέση με το να κάνω πλήρω την ταξινόμηση του πίνακα. Γιατί, πρώτον, αν έχω έναν έτοιμο πίνακα και θέλω να τον μετατρέψω στο σωρό, υπάρχει αλγόριθμο που το κάνει πολύ γρήγορα, σε γραμμικό χρόνο λέμε, σε σχέση με τα δεδομένα. Εντοπίζουμε το ελάχιστο στοιχείο σε σταθερό χρόνο, αμέσω, η ρίζα είναι το ελάχιστο στοιχείο. Η προσθήκη του νέου στοιχείου γίνεται με αυτόν τον αλγοριθμικό τρόπο που πηγαίνουμε κατά επίπεδα στην ουσία και είναι ο του Λογνή, ενώ η απομάκρυνση του πρώτου στοιχείου, που κάνουμε τη διαγραφή του πρώτου στοιχείου γίνεται πάλι σε χρόνο ο του λίγου νήμου του αλγόριθμου που προδιαγράψαμε. Γενικά λοιπόν είναι μια δομή δεδομένων. Προτιμάται όταν γνωρίζουμε ότι είτε δεν θα έχουμε πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, σκέψου δηλαδή ότι διαβάζει δεδομένα από το ίντερνετ, α πούμε έτσι, και σου έρχονται λίγα-λίγα. Ε, αυτή η δομή δεδομένων προτιμάται στην περίπτωση αυτή, είτε θα έχουμε σταδιακά πρόσβαση και θέλουμε να χτίζουμε τη δομή που θα διατηρεί τα στοιχεία. Ταξινομημένα εντό εισαγωγικών όμω. Ε, δηλαδή, στην πραγματικότητα ξέρουμε ποιο είναι το ελάχιστο στοιχείο, ξέρουμε ότι υπάρχει τρόπο αμέσω μετά να τα βγάλουμε τα στοιχεία ένα-ένα και να πάρουμε την ταξινομία ακολουθία. Τώρα, η συναρτήση που προσφέρει το πακέτο πάνω σε αυτήν εδώ τη δομή δεδομένων και η παρένθεση σου ξαναλέω ότι αν θέλει πιο συστηματική θεωρία, έχουμε μάθημα των δομών δεδομένων που το μελετάει το σωρό αναλυτικά. Έχουμε λοιπόν τη HPFI, η οποία HPFI αυτό που κάνει είναι ότι τρέχει αυτόν τον αλγόριθμο που μετατρέπει τη λίστα σε σωρό ελαχίστων. Έχουμε τη HPUS, η οποία HPUS προσθέτει το στοιχείο item στο σωρό. Εντάξει. Και επίσης έχουμε τη hip pop, η οποία hip hop επιστρέφει το ελάχιστο στοιχείο του hip. Και επίσης το αφαιρεί και διορθώνει την εσωτερική δομή. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι αυτό είναι και ένα πανάρχιο module και δεν έχουμε αντικείμενο. Ε? Δηλαδή όλο γίνεται μέσω συναρτήσεων. Και όπως παρατηρείς μπαίνει σαν όρισμα ε, ο σωρός τον οποίο διατηρούμε, αυτός ο πίνακας, αυτή η λίστα. Έτσι μπαίνει σαν όρισμα μέσα στη hip push και στη hip pop. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη θεωρία. Πάμε τώρα να δούμε λίγο και ένα παραδειγματάκι στην πράξη. Εδώ καταρχάς δηλώνεται ένας πίνακας ο οποίος έχει 10 αριθμούς από το 0 στο 19 και αμέσως μετά η εκτύπωση του πίνακα, το hip το οποίο θα μετατρέψει αυτό το πίνακα σε σωρό και στη συνέχεια ξανά η εκτύπωση του πίνακα. Αν παρατηρήσει τώρα εδώ, έχουμε ότι να ο αρχικό πίνακα και να και ο σωρό ελαχίστων. Πράγματι, στη ρίζα βλέπεις ότι έχουμε το 0 και αμέσως μετά αυτό, αυτή η πινακοειδής μορφή απεικονίζει το δέντρο το οποίο συζητήσαμε. Στη συνέχεια προστίθενται δύο ακόμα στοιχεία. Βλέπεις εδώ οι χιπούς, τις βάζουμε την αρέη και στη συνέχεια μπαίνει ένα καινούριο στοιχείο και αμέσως μετά ένα καινούριο στοιχείο. Και στη συνέχεια τώρα είναι πώς παίρνουμε την ταξινομημένη ακολουθία σε, σε σειρά εννοείται. Εντάξει, και πώ είναι ότι κάθε φορά πρέπει να κάνουμε hip hop. Δηλαδή, γίνεται το hip hop, βγαίνει αυτό το οποίο είναι στη ρίζα και αμέσω μετά γίνεται και η διόρθωση εσωτερικά. Συνεπώ, μετά στη ρίζα θα είναι πάλι το ελάχιστο στοιχείο, πάλι το ελάχιστο στοιχείο και δεν συμμαζεύεται. Και έτσι εδώ με τα διαδοχικά hip hop μέχρι η ουράνα, μέχρι ο πίνακα δεν είναι άδειο. Όπω παρατηρεί, βγάζει τα στοιχεία σε ταξινομημένη αύξηση σειρά. 0, 2, 2, 4, 6 κτλ. κτλ. Εντάξει. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη βασική λειτουργία που έχουμε για το σωρό ελαχίστων. Έτσι. Αυτέ είναι οι λειτουργίε. Υπόψη δεν έχουμε σωρομεγίστων, έχουμε σωρελαχίστων. Παρ' όλα αυτά θα κάνουμε κάποια κολπάκια στο επόμενο βίντεο.